Βρισκόμαστε λοιπόν εδώ μία μέρα πριν από την ψήφιση, όπως όλα δείχνουν, θα δείξει τέλος πάντων, όπως όλα δείχνουν είναι, είμαστε μία μέρα πριν από την ψήφιση του νομοσχεδίου για τις φυλακές υψίστης ασφαλείας, όπως τις ονομάζει το Υπουργείο, φυλακές υψίστης τιμωρίας, όπως τις λέμε εμείς, για να συζητήσουμε τι ακριβώς προβλέπει αυτό το νομοσχέδιο, τι είναι αυτές οι φυλακές, τα περιθώρια της αντίδρασής μας σε αυτό, αλλά και το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο, όπως εμείς πιστεύουμε ως πρωτοβουλία για τα δικαιώματα των κρατουμένων, εντάσσεται το νομοσχέδιο αυτό. Δεν θα μπω σε πρώτη φάση σε λεπτομέρειες για τις διατάξεις του νόμου, θα τα συζητήσουμε αυτά στη συνέχεια. Θα κάνουμε και μια ενημέρωση για τις αλλαγές που έχουν προκύψει την τελευταία εβδομάδα στη Βουλή. Θα πω απλώς ότι πρόκειται για πειθαρχικές φυλακές ειδικών συνθήκων και περιορισμένων δικαιωμάτων, όπου θα μετάγονται κατάδικοι και υπόδικοι. Αυτό σημαίνει ότι καταργείται στην περίπτωση αυτή το τεκμήριο της αθωότητας, είτε με βάση το αδίκημά τους. Τα αδικήματα είναι, που προβλέπει ο νόμος είναι το 187α, εγκληματική οργάνωση, και είναι και κάποια ακόμα αδικήματα. Είτε λοιπόν με βάση το αδίκημά τους, είτε με βάση την επικινδυνότητα του ίδιου του κρατούμενου για την ασφάλεια, αυτά είναι σε εισαγωγικά από τον νόμο, για την ασφάλεια της φυλακής, της ένομης τάξης και της χώρας. Είναι μια φυλακή όπου τη φύλαξη αναλαμβάνει η αστυνομία, όπου η πρόσβαση των φορέων περιορίζεται, όπου οι άδειες καταργούνται, όπου η επικοινωνία των κρατούμενων επίσης περιορίζεται κατά περίπτωση και άλλα πολλά. Ως πρωτοβουλία για τα δικαιώματα των κρατουμένων, πιστεύουμε ότι το νομοσχέδιο αυτό φωτογραφίζει τους πολιτικούς κρατούμενους, τους επικίνδυνους τρομοκράτες, ως μοναδικούς του αποδέκτες, σκοπίμως για την απόσπαση συνένεσης εκτός της φυλακής αλλά και εντός της φυλακής. Αφορά όμως την πραγματικότητα πολύ περισσότερους κρατούμενους που είτε έχουν καταδικαστεί ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης με το 187α, για όσους δεν ξέρουν, είναι πάρα πολλοί κρατούμενοι που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις φυλακές έχοντας καταδικαστεί με αυτό το άρθρο, γιατί είναι μια ευκολία αυτή την οποία παρέχει ο νόμος να τσουβαλιάζεις μαζί όλους τους κατηγορούμενους χωρίς να χρειάζεται να αποδείξεις κάτι. Είναι λοιπόν πάρα πολλοί αυτοί που κατηγορούνται και έχουν καταδικαστεί με το 187α, αλλά αφορά και το σύνολο των κρατουμένων, είτε επειδή μπορεί να μεταχθούν εκεί, είτε ως απειλή για τη μεταγωγή τους σε μια φυλακή της φυλακής. Βρισκόμαστε επίσης εδώ λίγες μέρες μετά την λήξη μιας από τις πιο μαζικές κινητοποιήσεις των κρατουμένων, η οποία δυστυχώς πνίγηκε μέσα στη σιωπή που επικράτησε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αν θέλετε, μπορούμε να το κουβεντιάσουμε και αυτό στη συνέχεια. Κατά τη γνώμη μας όμως, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δεν είναι το μόνο που εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής μηδενικής ανοχής του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Είναι ακόμα, υπάρχει ο νόμος για τα ηλεκτρονικά δεσμά, το γνωστό βραχιολάκι, το οποίο διαφημίστηκε αρχικά ως εναλλακτική του εγκλεισμού, αλλά όπως φαίνεται θα είναι ένα πρώτο βήμα για την ιδιωτικοποίηση των φυλακών, για τη διάχυση της για την ιδιωτικοποίηση του σωφρονιστικού συστήματος, για τη διάχυση της φυλακής και για τον περαιτέρω περιορισμό του δικαιώματος της άδειας. Είναι επίσης το άτυπο κόψιμο των αδειών με εντολή Αθανασίου, το οποίο ισχύει σε όλες τις φυλακές της χώρας, και το γενικότερο δόγμα ασφάλειας, εντός του οποίου όλα επιτρέπονται, ακόμα και οι ψυχροδολοφονίες, όπως στην περίπτωση του Ηλία Καρέλη. Είναι ακόμα δύο νόμοι. Ο σωφρονιστικός κώδικας, που είναι έτοιμος και μπήκε στο σιρτάρι, γιατί δεν βολεύει στην παρούσα φάση, δεν εντάσσεται στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής μηδενικής ανοχής. Είναι ακόμα νόμος για τα ναρκωτικά, ο οποίος ψηφίστηκε αλλά δεν εφαρμόζεται ούτε στα δικαστήρια ούτε στις φυλακές. Και είναι τέλος ένα ακόμα ζήτημα, οι αγροτικές φυλακές, ένα μοντέλο κατά κοινή ομολογία πολύ πετυχημένο, το οποίο σήμερα όχι απλά δεν πολλαπλασιάζεται, απαξιώνεται, είναι άδειες. Οι περισσότερες αγροτικές, τέσσερις είναι στο σύνολό τους, ενώ στις υπόλοιπες φυλακές ο κόσμος στηβάζεται μέσα στα κελιά 4-5 άτομα μαζί, οι αγροτικές φυλακές έχουν κενές θέσεις και δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Και πρόσφατα μάλιστα μάθαμε ότι μια μεγάλη έκταση των αγροτικών φυλακών Κασάνδρας περνάει στο Ταϊπέδ για να πουληθεί. Για το θέμα αυτό των αγροτικών φυλακών θα ξεκινήσουμε από θα μας μιλήσει ο Παναγιώτης Χίζας, ο οποίος είναι διδάκτρος εγκληματολογίας στο Πάτιο
και το διδακτορικό του έχει να κάνει με τις αγροτικές φυλακές. Θα μας μιλήσει λοιπόν ο πρόεδρος Παναγιώτης. Στη συνέχεια θα μιλήσει ο Γιώργος Παντινάσος, μέλος της πρωτοβουλίας για τα δικαιώματα των κρατουμένων και πρώην κρατούμενος σε φυλακές και κλειστές και αγροτικές. Θα μας πει για την εμπειρία του και από τα δύο και τη γνώμη του φυσικά για αυτά που ετοιμάζονται. Και στο τέλος θα μας μιλήσει η Πόπη Λικοβαρδή από την Ελληνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, που θα επικεντρώσει στις φυλακές υψηλής ασφαλείας. Και στη συνέχεια φυσικά θα κάνουμε κουβέντα, θα κάνουμε μια ενημέρωση, όπως είπα πριν, για τις τελευταίες αλλαγές που έγιναν στο νομοσχέδιο και τι ακόμα τέλος πάντων αναμένεται αύριο. Και μετά ό,τι άλλο θέλετε να κουβεντιάσουμε. Πριν δώσω το λόγο στον Παναγιώτη, να πω ότι αύριο, Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στο Σύνταγμα, καλείται συγκέντρωση την ώρα της ψήφισης του νομοσχεδίου, της συζήτησης στη Βουλή για την ψήφιση του νομοσχεδίου. Καλείται συγκέντρωση από διάφορες συλλογικότητες, την Ανοιχτή Συνέλευση Αναρχικών Αντιεξουσιαστών ενάντια στις ειδικές συνθήκες κράτησης και άλλες συλλογικότητες τώρα που δεν τις έχω μπροστά μου. Παναγιώτης. Τώρα, στο χώρο Αλληλεγγύη, καλησπέρα σας. Δημόσια υγεία, για ποιους, τα κοινωνικά. Θα μιλήσουμε πολύ σύντομα για τις αγροτικές φυλακές. Είναι μία μορφή φυλακών για τις οποίες ο κόσμος έχει ή παντελή άγνοια, είναι πάρα πολύ παρεξηγημένες. Τι είναι και πόσες είναι οι αγροτικές φυλακές? Υπάρχουν, όπως είπε και η Ρόζα, αυτή τη στιγμή 4 αγροτικές φυλακές. Κάποτε είχαμε πολύ περισσότερες στο ξεκίνημά τους, όταν με νόμο του 1911 επί κυβέρνησης Βενιζέλου θεσμοθετήθηκε ο θεσμός των αγροτικών φυλακών. Αυτή τη στιγμή υπάρχει, όπως είπε και η Ρόζα, η πρώτη αγροτική φυλακή που χτίστηκε το 1930 στη Κασάνδρα Χαλκιδικής. Θεωρείται μία φυλακή φιλέτο, γιατί είναι δίπλα στη θάλασσα. Μια δεύτερη φυλακή, η οποία συνδυάζει την αγροτική φυλακή ανηλίκων στην Κασαβέτια Βόλου, έξω από τον Αλμυρό. Συγχρόνως έχει και ενήλικες. Μία τρίτη φυλακή είναι η αγροτική φυλακή της Τήρινθας, δίπλα στον Ναύπλιο, που ουσιαστικά τώρα έχει ενωθεί με τον Ναύπλιο, με την οικιστική επέκταση. Και μια τέταρτη φυλακή είναι η αγροτική, είναι στα Χανιά, στην Αγιά, στα Χανιά της Κρήτης. Τι είναι αγροτική φυλακή? Είναι το αντίθετο της κλειστής. Η κλειστή είναι η κόλαση. Η αγροτική είναι ο παράδεισος. Θα μου πείτε ότι ίσως να ακούγονται πολύ ωραιοποιημένα φυλακή και παράδεισος. Δεν είναι αντίφαση, είναι μια αλήθεια. Δύο φορές κάναμε στην ερευνητική διαδικασία τη διάβαση και των 4 αγροτικών φυλακών από την Βόρεια Ελλάδα μέχρι και την Κρήτη. Ήταν καταπληκτικές οι συνεντεύξεις πρώτα των κρατουμένων. Τυπάω εκεί ένα μεγάλο δείγμα συνεντεύξεων κρατουμένων, οι οποίοι έχουν περάσει από αγροτικές φυλακές, έχουν περάσει από κλειστές φυλακές, όπως και από τη φυλακή ανηλίκων του Αυλώνα, παιδιά που ήταν κάποτε στον Αυλώνα και μετά έφτασαν να είναι στην αγροτική φυλακή της Κασαβέτιας Βόλου. Στις συνεντεύξεις από τα συμπεράσματα της ερευνητικής διαδικασίας, της δακτορικής διατριβής, όλοι μιλάνε για τη νύχτα με τη μέρα, όλοι μιλάνε για ανθρώπινη αξιοπρέπεια, όλοι μιλάνε για ανθρώπινα δικαιώματα, όλοι μιλάνε για υπέροχες συνθήκες διαβίωσης σε σχέση με τις κλειστές φυλακές, που εκεί οι συνθήκες είναι απάνθρωπες. Και τι σημαίνει αγροτική φυλακή? Παρακολουθώντας τους κρατουμένους, έχοντας δηλαδή μια συμμετοχική παρατήρηση στην ερευνητική διαδικασία, ακολουθήσαμε το βοσκό στο βουνό, ακολουθήσαμε βλέποντας το τι κάνουν οι κρατούμενοι στη στάνη, ακολουθήσαμε τους κρατούμενους στη συλλογή της ελιάς, ακολουθήσαμε τους κρατούμενους στη συλλογή των πορτοκαλιών και είδαμε ότι οι άνθρωποι είναι σε ημιελεύθερη κατάσταση, απολαμβάνουν την ελευθερία έξω στη φύση, έχουν επαφή με χωρικούς, δηλαδή εξομαλύνεται η έννοια και προετοιμάζεται της λεγόμενης κοινωνική τους επανένταξης, μαθαίνουν πράγματα μέσα στη φυλακή, γίνονται σχολιά, υπάρχουν εργαστήρια στις αγροτικές φυλακές και η κάθε μέρα πιάνεται από 2-2,5, λειτουργεί επί 100 χρόνια με τρομερή επιτυχία στην Ελλάδα και ο νυν υπουργός υπέγραψε
την αλλίωση του χαρακτήρα της ύπαρξης των αγροτικών φυλακών. Πώς? Κάνοντας ένα κομμάτι των αγροτικών φυλακών για τον δίθεν, όχι για τον δίθεν, για τον υπερπληθυσμό, κάνοντάς το κλειστές φυλακές. Δηλαδή, ουσιαστικά, από τη στιγμή που μετά από 100 χρόνια λειτουργίας των αγροτικών φυλακών η παρούσα πολιτική ηγεσία τόλμησε, και μιλάμε για ότι τόλμησε, να βάλει χέρι σε ένα θεσμό που λειτουργούσε και λειτουργεί άψογα, σημαίνει ότι σιγά σιγά πάει να τον καταργήσει από την πίσω πόρτα. Είναι γνωστές αυτές οι μέθοδοι που εφαρμόσουν οι πολιτικές ηγεσίες στη χώρα. Θα θέλαμε να σας ακούσουμε με ερωτήσεις για ό,τι δεν έχετε καταλάβει. Εξάντλησα το δεκάλεπτο που πρέπει να τηρήσουμε. Είμαστε στη διάθεσή σας. Κρατήστε, σας παρακαλούμε, αυτό όλοι, ότι οι αγροτικές φυλακές είναι ο μόνος ενδεδειγμένος, εναλλακτικός τρόπος ανθρώπινος έκτησης των ποινών. Με συνεντεύξεις όλων των διευθυντών, με συνεντεύξεις όλων των αρχιφυλάκων, με συνεντεύξεις των περισσότερων σοφρονιστικών υπαλλήλων, με συνεντεύξεις πρωτίστως των ίδιων των κρατουμένων, και ακούμε τη φωνή, την από κάτω φωνή και μετά την από πάνω, και έχουμε εμπιστοσύνη στη φωνή των κρατουμένων. Σας ευχαριστώ πολύ. Ωραία, καλησπέρα και από μένα. Άκουσα τον Παναγιώτη να λέει ότι είναι η κόλαση και ο παράδεισος ανάμεσα στις δικαστικές και τις αγροτικές. Εγώ έχω να πω ότι η φυλακή είναι φυλακή. Και μην πιστεύετε δηλαδή ότι πάει κάποιος και κάνει διακοπές στις αγροτικές. Βέβαια στις δικαστικές δεν έχει τι να κάνει. Αναλώνεται σε πράγματα παράνομα και για μέσα στις φυλακές και για έξω. Αγριεύει περισσότερο. Δεν λειτουργεί με εμπιστοσύνη, λειτουργούν σαν αγέλες, το οποίο κάποια στιγμή όταν του δοθεί η δυνατότητα να πάει αρχίζει και αλλάζει. Δηλαδή εγώ όταν πρωτοπήκα σε αγροτικές φυλακές μου είπαν κόψε τα φάρμακα και πήγαινε. Μεγάλος αριθμός των κρατουμένων που είναι χρήστες, και κάποια στιγμή είχαν δώσει το ελεύθερο να πηγαίνουν και αυτοί που είναι για ναρκωτικά στις αγροτικές, ενώ πρώτα δεν ίσχυε. Ήταν πάρα πολλοί κρατούμενοι που έκοψαν τα φάρμακα, την αγωγή βαρβιτουρικών, για να πάνε στις αγροτικές, και λειτουργήσαν με διαφορετικό τρόπο μέσα εκεί. Η κατάσταση είναι παρόμοια. Δηλαδή τα κτίσματα ίσως είναι και χειρότερα στις αγροτικές, γιατί είναι παραμελημένες, όχι για κανένα άλλο λόγο. Αλλά είσαι σε άλλη διαδικασία. Υπάρχει περισσότερη εμπιστοσύνη από τους σοφρονιστικούς, με την έννοια ότι βγαίνεις έξω στο χωράφι και το χωράφι μπορεί να είναι δίπλα στο δρόμο και δουλεύεις. Και αρχίζεις και έχεις άλλη σχέση. Έχεις άλλη σχέση και με το τι παράγεις. Γιατί υπάρχει ο σοφρονιστικός που είναι φύλακας και ο σοφρονιστικός που είναι υπεύθυνος για το τι δουλειά θα βγει μέσα από αυτό που γίνεται. Είτε είναι μάζεμα ελιάς, είτε είναι οτιδήποτε άλλο, πορτοκάλια που ο Παναγιώτης, είτε είναι και με ζώα. Από εκεί και πέρα, αυτό είναι όσον αφορά το κλειστό κομμάτι της αγροτικής φυλάκης, δηλαδή για ανθρώπους που δεν έχουν πάρει άδεια. Εάν πάρεις άδεια, βγαίνεις έπειτα σε αυτό που λένε τα σπιτάκια. Δεν σε κλειδώνει κανείς, περνάει και ελέγχει, ας πούμε, τυπικά ένας υπάλληλος για... Αν βρίσκεσαι εκεί, έχεις πάει, ξέρω εγώ, σε κάνα μαγαζί να τα πεις το βράδυ. Και τις περισσότερες φορές το κλειδί το έχεις εσύ, δεν το έχουν οι φυλακές. Μαθαίνεις να συνεργάζεσαι. Για να μπορέσεις να τα καταφέρεις αυτά, αναγκαστικά μαθαίνεις να συνεργάζεσαι. Και με τους άλλους κρατούμενους όσον αφορά τη δουλειά, αλλά και με τους σοφρονιστικούς, γιατί με δουλειά έχεις να κάνεις και με αυτούς. Δεν τους βλέπεις πλέον σαν υπάλληλους που θα κοιτάξουν να δουν τι πειθαρχικό παράπτωμα έχεις κάνει. Εγώ όσο καιρό ήμουνα μέσα αγροτικές, όντας χρήση εκείνη την περίοδο, δεν σκέφτηκα ποτέ να ψάξω να βρω μια άκρη να πιω μέσα στη φυλακή. Είχα άλλο το μυαλό μου. Είχα το μυαλό μου στο να μειώσω το χρόνο της ποινής μου,
δουλεύοντας και δεν με ενδιέφερε, που θα μπορούσα πολύ εύκολα. Αντίθετα, μέσα στις δικαστικές φυλακές έβρισκα τον τρόπο να πιω, που υποτίθεται ήταν και πολύ δύσκολο να περάσω τα ναρκωτικά μέσα εκεί. Και πραγματικά προετοιμάζεσαι καλύτερα για την επανένταξή σου, γιατί είσαι σε τριβή, είσαι σε συνεργασία. Μαθαίνεις να συνεργάζεσαι και με τους ισότιμους που είναι κρατούμενοι και κάνετε μια δουλειά, αλλά και κάποιοι που ξέρουν, είναι πιο παλιοί από σένα, περισσότερο από σένα αυτό που κάνεις εκείνη τη στιγμή, και με τους υπάλληλους που έχουν την εποπτεία της δουλειάς αυτής, και κάπως έτσι είναι και στη ζωή. Βέβαια, για τους χρήστες θέλει και κάτι παραπάνω, για να μπορέσουν να τα καταφέρουν. Θέλει ένα πρόγραμμα το οποίο έχω ακολουθήσει εγώ. Αλλά πραγματικά ηρεμείς, μπαίνει το μυαλό σου σε μια άλλη διάσταση. Και σκεφτόμενος τώρα όλα αυτά για τις φυλακές τύπου γάμα, είναι άκρος τιμωρητικές. Και ενώ όσο ήμουνα στις δικαστικές ήμουνα αγριεμένος, με μόνο το μυαλό μου πώς θα καταφέρω να κάνω πράγματα με όποιον τρόπο μπορώ, με ό,τι σημαίνει αυτό. Φαντάζομαι τώρα έναν άνθρωπο που θα κλειστεί στις φυλακές αυτές, όταν θα βγει, πώς θα βγει στην κοινωνία. Με τι μένος θα βγει απέναντι στην κοινωνία και τι θα μπορεί να κάνει πλέον. Ό,τι έχει μάθει εκεί πέρα μέσα. Αυτά ήθελα να σας πω εγώ. Πιάνοντας λίγο το νήμα από τον τελευταίο ομιλητή αλλά και από τον προηγούμενο, για να γίνει και μία σύνδεση με τις αγροτικές φυλακές, απλά θα ήθελα να επισημάνω ότι μιλάω εδώ με την ιδιότητά μου ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Έτυχε λοιπόν με μία άλλη ελεγκτική ιδιότητα να βρεθώ στις αγροτικές φυλακές Κασάνδρας, όπου πράγματι εκείνες τις ημέρες είχε αποδράσει ο ξηρός. Το ζήτημα των αδειών ήταν ένα ζήτημα πολύ επίκαιρο. Ρωτήθηκε λοιπόν ο Διευθυντής των Φυλακών ποια είναι η άποψή του για το θέμα των αδειών. Και μας είπε το εξής, ότι για όποιον δεν ξέρει, δεν μπορεί να κατανοήσει πόσο σημαντικό είναι το κεφάλαιο άδεια για τον οποιοδήποτε κρατούμενο. Θα ξεκινήσω κάνοντας ουσιαστικά μία αναδρομή στο τραγικό και εξαιρετικά ακραίο περιστατικό της δολοφονίας ενός σοφρονιστικού υπαλλήλου και στη συνέχεια του βασανισμού μέχρι θανάτου ενός κρατουμένου ως αντεκδίκηση για αυτό το οποίο έκανε. Η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου τότε είχε βγάλει ένα δελτίο τύπου λέγοντας ότι οι σημερινές φυλακές δεν παρέχουν ούτε ασφάλεια ούτε δικαιώματα. Δυστυχώς με το νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή πρόσφατα, βλέπουμε ότι αυτό πάει να γίνει πια μια παγίωση. Προσπαθεί ουσιαστικά να μας εξοικειώσει με μία αντίληψη ότι το ενδεχόμενο να μην αποδράσει κάποιος είναι κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει με πολύ μεγάλη άνεση στην περιστολή οποιοδήποτε δικαιώματος, οποιοδήποτε κρατούμενο. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις, ήδη αναφέρθηκαν και μπορούμε στη συζήτηση να πούμε πολλά πράγματα. Γενικά όμως πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο καλύπτεται πίσω από αυτή τη λογική. Ότι προκειμένου να αποτρέψουμε το ενδεχόμενο έστω και μίας απόδρασης κάποιου που θα μπορούσε να θεωρηθεί εξαιρετικά επικίνδυνος, μπορούμε με πολύ μεγάλη άνεση να περιστήλουμε όλα τα δικαιώματα των κρατουμένων σε μια αντίληψη που δεν είναι καθόλου σοφρονιστική, σε μια αντίληψη που δεν έχει καμία έννοια επανένταξης, σε μια αντίληψη που ουσιαστικά κάνει το δίκαιο του εχθρού δίκαιο όλων μας. Το επικίνδυνο λοιπόν θεωρώ είναι ότι η εφευρούμενοι εχθροί είναι αυτοί οι οποίοι οδηγούν τα πράγματα σε σοβαρότατη επιδείνωση και νομίζω ότι εκεί πρέπει να υπάρχει δική μας αντίδραση. Η περίπτωση των αγροτικών φυλακών είναι πράγματι μία κάποιες φυλακές με προβλήματα, με πολύ μεγάλη παραμέληση, αλλά θα ήταν ένα πρότυπο φυλακών που θα μπορούσε να ενσωματώσει και την έννοια της επανένταξης και την έννοια ενός πραγματικού σοφρονισμού και να λειτουργήσει υποσυνθήκες αξιοπρέπειας. Αλλιώς, ουσιαστικά πρόκειται για αγρίμια. Η περίπτωση του Κορέλη είναι μια περίπτωση ενός εξαγριωμένου κρατούμενου, ο οποίος τελικά εκδικείται το ίδιο το σοφρονιστικό σύστημα. Νομίζω ότι οι φυλακές ύψης της ασφαλείας ουσιαστικά πορεύονται στο ίδιο ακριβώς πρότυπο.
Είναι σημαντική η αντίδραση των ίδιων των κρατουμένων. Συμφωνώ απολύτως ότι δεν ακούστηκε αυτό. Έτσι. Και είναι νομίζω ενδεικτικό ότι συνήθως οι εικόνες που έχουμε είναι εικόνες που θέλουν κάποιοι να έχουμε. Έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση για την απόδραση του ξηρού. Δεν έγινε καμία συζήτηση για το πώς είναι οι συνθήκες στις αγροτικές φυλακές. Δεν έχουμε νομίζω καμία εικόνα. Ο μέσος άνθρωπος δεν έχει καμία εικόνα για το πώς ακριβώς είναι τα πράγματα εκεί ή πώς θα μπορούσαν ενδεχομένως τα πράγματα να είναι στις φυλακές. Κλείνω με αυτό και εύχομαι πραγματικά να έχουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Να μας κάνει τώρα και μια ενημέρωση η Αφροδίτη σε σχέση με τις τελευταίες αλλαγές στο νομοσχέδιο και να, στη συνέχεια να κάνουμε την κουβέντα. Λοιπόν, να πούμε αρχικά ότι αύριο το απόγευμα 6 ώρα, που όπως είπε πολύ σωστά κ. Ρόζα, έχει καλεστεί η συγκέντρωση στο Σύνταγμα, ξεκινάει η συζήτηση, συνεχίζεται βασικά η συζήτηση επί της αρχής και επί των άρθρων στο νομοσχέδιο και ενδεχομένως να ψηφιστεί το βράδυ της ίδιας μέρας, αλλιώς την επόμενη. Οι αλλαγές που έφερε ο Υπουργός την Πέμπτη, που ξεκίνησε η συζήτηση στην Ολομέλεια, μπορεί κάποιος να τις χαρακτηρίσει, ας το πούμε έτσι, γενναιόδωρες, γιατί στο άκουσμα ότι για 10 χρόνια κάποιος κρατούμενος θα μπορεί να κρατείται στις φυλακές υψηλής ασφαλείας, πέσαν στα 4. Όμως, η αλήθεια είναι ότι τα 4 χρόνια είναι απλά η αρχή. Διότι η επανεξέταση της παραμονής του κρατούμενου στις φυλακές εκεί θα γίνεται αναδιετία. Οπότε, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει κανένα ταβάνι, ας το πούμε έτσι, σε αυτή την κράτηση, μπορεί να φτάσει και πάνω από δεκαετία. Η μία αλλαγή λοιπόν είναι αυτή για την πρώτη μεγάλη κατηγορία που θα μεταχθεί στις φυλακές τύπου Γ, που είναι οι καταδικασμένοι αλλά και οι υπόδικοι για περιπτώσεις τρομοκρατίας και για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και συγκεκριμένα τρία συγκεκριμένα δικήματα, η ληστεία, η ανθρωποκτονία και η εκβίαση στα πλαίσια της εγκληματικής οργάνωσης, που συνήθως αυτά τα δικήματα εμπίπτουν εκεί. Επιπλέον, όσοι κρατούμενοι θεωρηθούν επικίνδυνοι για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια ή για την τάξη και την ασφάλεια της φυλακής και έχουν ποινή από 10 χρόνια και πάνω και διαπράξουν κάποιο πειθαρχικό αδίκημα, μετάγονται και αυτοί στις φυλακές τύπου Γ και η αρχική διάρκεια της κράτησής τους είναι τα 2 χρόνια από τα 4 που ήταν στην προηγούμενη φάση του το νομοσχέδιο. Και κλασικά, αναδιετία έχουμε την επανεξέταση της παραμονής, οπότε και εκεί δεν υπάρχει περιορισμός. Όσον αφορά τα δικαιώματα που περικόπτονται, όπως είπαμε, το δικαίωμα στην άδεια ισχύει να μην υπάρχει και δεν υπάρχει στις φυλακές τύπου Γ. Επιπλέον όμως μπαίνουν και κάποιοι περιορισμοί στην άδεια για τους κρατούμενους οι οποίοι δεν βρίσκονται στην τύπου Γ, όμως εμπίπτουν στα δικήματα των περιπτώσεων που μεταφέρονται στην τύπου Γ που σας είπα πριν λίγο. Για αυτούς λοιπόν, όσοι από αυτούς έχουν ποινή ισόβιας κάθειρξης, θα μπορούν να πάρουν την πρώτη τους άδεια όταν συμπληρώσουν τα 18 χρόνια συνεχούς κράτησης, ενώ πριν ήταν τα 8. Πολύ μεγάλη αλλαγή προς το χειρότερο. Και όσοι έχουν ποινή κάθειρξης είναι τα 3 πέμπτα, ενώ πριν πόσο ήταν? 1 πέμπτο. 1 πέμπτο, καλά το θυμάμαι. Οπότε έχουμε και μια αλλαγή έτσι προς... Ναι. Όχι για όλους, για τα δικήματα που είπαμε πριν. Βάζει περιορισμούς, δηλαδή όχι μόνο σε αυτούς που είναι στην τύπου Γ, αλλά και στους υπόλοιπους. 3/5, όχι, νομίζω με οποιοδήποτε τρόπο, και με μεροκάματα. Τώρα, ο περιορισμός, περιορίζονται, όπως είπαμε, τα επισκεπτήρια, όμως ενώ πριν δεν υπήρχε συγκεκριμένος περιορισμός πόσο, τώρα λέει ότι μέχρι συγγενή τρίτου βαθμού γίνονται κανονικά, από συγγενή τετάρτου βαθμού και πάνω, αλλά και σε φορείς και οργανώσεις που θέλουν να επισκέπτονται τις φυλακές τύπου Γ, θα υπάρχουν περιορισμοί. Περιορισμοί στην επικοινωνία, όπως αρχικά είχε εξαγγελθεί, δεν θα υπάρχουν, τουλάχιστον έτσι όπως ξέρουμε το νομοσχέδιο τώρα. Όμως πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι από τη στιγμή που υπάρχουν περιορισμοί, έστω και σε 1-2 πράγματα, όπως είναι οι άδειες, όπως είναι τα επισκεπτήρια, ανά πάσα στιγμή ο εσωτερικός κανονισμός της φυλακής, ο οποίος ορίζει αυτούς τους περιορισμούς, μπορεί να αλλάξει και προς το χειρότερο και για την επικοινωνία.
Επίσης, με τις αλλαγές που είδαμε την Πέμπτη, μπαίνει άλλος ένας, άλλη μία προϋπόθεση, ας το πούμε έτσι, για να μεταχθεί στην τύπου γάμα, που είναι η παραβίαση, αν κάποιος κρατούμενος παραβιάσει τους όρους επικοινωνίας. Το οποίο, και αυτό είναι πολύ γενικό, θα μπορεί και αυτός να μετάγεται στην τύπου γάμα, μαζί με να έχει όμως και τα δικήματα που είπαμε πριν, είναι ένας επιπλέον λόγος, ας το πούμε έτσι, για να θεωρηθείς ιδιαίτερα επικίνδυνος. Συνεχίζουν οι υπόδικοι να μπορούν και αυτοί να πηγαίνουν, να αποφασίζουν οι εισαγγελές να πηγαίνουν στον τύπο γάμα. Και όσον αφορά την εργασία, επειδή έγινε πολλή συζήτηση για το αν θα έχουν δικαίωμα στα μεροκάματα στις φυλακές τύπου γάμα, φαίνεται ότι θα έχουν δικαίωμα στην εργασία, όμως αυτά τα μεροκάματα δεν θα μειώνουν το χρόνο παραμονής τους στην τύπου γάμα, αλλά θα μειώνουν το σύνολο της ποινής. Ναι. Τώρα, να σας πω επίσης ότι ο κανονισμός λειτουργίας που θα αναφέρει με περισσότερες λεπτομέρειες σε όλους τους περιορισμούς αυτούς, λέει μέσα το νομοσχέδιο ότι θα φτιαχτεί από τον Υπουργό Δικαιοσύνης μετά από γνώμη του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου Φυλακών, μέσα σε 2 μήνες από την ψήφισή του, άρα το περιμένουμε γύρω στο Σεπτέμβρη, και με το που δημοσιευθεί ο εσωτερικός κανονισμός, μέσα σε 10 μέρες θα αρχίσουν να γίνονται οι μεταγωγές στις φυλακές τύπου γάμου. Τώρα να πω, επειδή λέμε τις αλλαγές, να πω ότι μία διάταξη που υπήρχε πριν, η οποία έλεγε ότι η δίκη, ακόμα και για κακουργήματα, μπορεί να συνεχίζεται χωρίς την παρουσία συνηγόρου ή ακόμα και χωρίς την παρουσία του ίδιου του κρατούμενου, διαγράφτηκε. Όμως βλέπουμε προς τα που το πάνε, μπορεί ανά πάση στιγμή να ξανάρθει. Αυτά. Όσον αφορά τη διάταξη που πρόσθεσε για τους όρους επικοινωνίας, υπάρχει μια πολύ σημαντική διευκρίνηση. Λέει ότι αν ο κρατούμενος χαρακτηριστεί επικίνδυνος, ότι παραβίασε τους όρους επικοινωνίας, πηγαίνει κατευθείαν. Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να έχει πάρει πειθαρχική ποινή, πρώτον. Δεύτερον, τι είναι οι όροι επικοινωνίας? Είναι εάν τον συλλάβουν να έχει κινητό. Θυμίζουμε ότι οι συνθήκες κράτησης στο νοσοκομείο του Κορυδαλού αποκαλύφθηκαν με τα κινητά. Και ο κρατούμενος που τον πιάσανε να έχει κινητό δεν έφαγε πειθαρχικό, ύστερα από την κοινωνική κατακραυγή. Παρ' όλα αυτά μεταφέρεται θεωρητικά στην τύπου Γ. Το δεύτερο είναι εάν απαγορεύεται η επικοινωνία μεταξύ των κρατουμένων. Θυμίζουμε πάλι ότι οι κινητοποιήσεις οργανώνονται έτσι, με την επικοινωνία μεταξύ των κρατουμένων από φυλακή σε φυλακή με διπλές γραμμές. Εάν λοιπόν τους συλλάβουν γι' αυτό, πάλι χωρίς να έχουν φάει πειθαρχικό, μεταφέρονται στις τύπου Γ. Και το τελευταίο, εάν κριθεί ότι το περιεχόμενο της αλληλογραφίας τους είναι επικίνδυνο, που σημαίνει ότι μπορεί να πάρουν ένα κείμενο από αιτήματα για να ξεκινήσει μια κινητοποίηση, πάλι μεταφέρονται στις φυλακές τύπου Γ. Πέραν αυτών που ήδη επισημάνθηκαν ως υποτιθέμενες βελτιώσεις, νομίζω ότι αυτό που είναι καθοριστικό και εξαιρετικά αρνητικό για το συγκεκριμένο τύπο φυλακών είναι το γεγονός ότι ουσιαστικά πρόκειται για μία επιπλέον επιβολή ποινής, η οποία ξεπερνάει το δικαστή, έτσι, μέσα σε ένα κράτος δικαίου και σε ένα πλαίσιο απονομής δικαιοσύνης. Αυτός ο οποίος έχει να αποφασίσει για την ποινή κάποιου είναι ο δικαστής. Εδώ ξεπερνάμε αυτό το επίπεδο και φτάνουμε πια σε μια άλλη ποινή που την επιβάλλει ένα συμβούλιο που δεν έχει τις εγγυήσεις ενός δικαστικού, του δικαστικού σώματος ή ενός δικαστή, έτσι. Αφήνεται δηλαδή πολύ μεγάλη ευχέρεια, εξαιρετικά ανησυχητική για τα ίδια τα θεμέλια ενός κράτους δικαίου. Νομίζω ότι αυτό που εξακολουθεί να παραμένει στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι πραγματικά το πολύ μεγάλο αρνητικό σημείο του. Επίσης μιλάμε και για υπόδικους, έτσι, ανθρώπους που δεν έχουν δικαστεί, και οι ποινές τις οποίες αναφέρεται δεν διευκρινίζει, δεν είναι τελεσίδικες ποινές, περιλαμβάνει τις πρωτόδικες, έτσι, αυτό που κουβεντιάζαμε πριν. Δηλαδή αν κάποιος αθωωθεί σε δεύτερο βαθμό, θα έχει ήδη πάει στη γάμα, θα έχει εκτίσει αυτή τη τιμωρητική ποινή, τέλος πάντων. Δηλαδή δεν αναφέρεται καν σε τελεσίδικες ποινές. Θα μου πείτε εδώ μάλλον τους υπόδικους. Κατά τη διάρκεια που θα είναι στην τύπου γάμα οι κρατούμενοι, κατά δεύτερο βαθμό θα γίνονται δικαστήρια εφετία. Θα επαναλάβω την ερώτηση, εγώ. Εφετία,
Ναι, θα γίνονται οι διαδικασίες αυτές. Υπήρχε αυτή η πρόβλεψη που έλεγε ότι μπορεί να κρατούνται σε αστυνομικά τμήματα αν θεωρείται επικίνδυνος, έφυγε αυτή στις τελευταίες αλλαγές. Θα πρέπει δηλαδή να μετάγεται. Βέβαια, ξέρετε, αυτός ο νόμος δίνει την ευχέρεια. Δηλαδή, μέσα στον Κορυδαλό θα ορίσουν ένα χώρο ως τύπου γάμα και σε αυτό το χώρο θα κρατούνται αυτοί που έχουν δικαστήρια. Κάπως έτσι φαντάζομαι ότι θα γίνει. Αλλά παρόλα αυτά θα μπορούν να συνεχίζουν, να γίνονται τα εφετία. Ναι, 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 κανονικά θα συνεχίζονται οι δικαστικές. Έλα, δύο ερωτήσεις να κάνω, νομίζω ότι ακούγομαι. Δύο ερωτήσεις διευκρινιστικές. Κατά πόσον οι φυλακές, κατά πόσον έχουν φτιαχτεί αυτές οι φυλακές τύπου γάμου, σε τι φάση βρίσκονται. Και το δεύτερο σε σχέση με τα εκπαιδευτικά προγράμματα, φοιτητές κλπ. Αυτά τα δύο ήθελα να μάθω. Σε σχέση με το αν έχουν. Αυτό που εμείς είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε είναι ότι στο Δομοπό έχουν γίνει εργασίες διαμόρφωσης τέλος πάντων της τύπου γάμα. Όχι, σε ένα κομμάτι της φυλακής. Και αυτό, δεν γνωρίζουμε κάτι άλλο. Όμως, από όσο συζητιέται, από ό,τι καταλαβαίνουμε δηλαδή, θα υπάρχουν τύπου γάμα σχεδόν σε όλες τις μεγάλες φυλακές της χώρας. Δηλαδή, κομμάτια των φυλακών θα ορίζονται ως τύπου γάμα. Ίσως αυτό επίσης να προκριθεί και ως λύση για να μην γίνουν κάποιες μεταγωγές στο Δομοκό οι οποίες θεωρούνται δύσκολες μεταγωγές. Δηλαδή, θα ξεσηκώσουν αντιδράσεις. Τώρα, αυτό είναι εκτίμηση, βέβαια δική μας, έτσι δεν είναι. Σε σχέση με τα εκπαιδευτικά, υπάρχει στις αλλαγές, έχει φέρει μία διάταξη που λέει ότι όσοι έχουν με την ψήφιση του νόμου πάρει ήδη τρεις εκπαιδευτικές άδειες, θα συνεχίσουν τέλος πάντων να παίρνουν τις άδειες τις εκπαιδευτικές. Αυτή είναι μια φωτογραφική ρύθμιση για έναν κρατούμενο, τον Ηρακλή τον Κοστάρη, ο οποίος ήδη στην ουσία γι' αυτό είναι, δηλαδή. Όμως αφήνει ακάλυπτο όλο τον υπόλοιπο κόσμο, έτσι που. Οι άλλοι που δεν έχουν πάρει. Δεν θα πάρουν. Πέστε και για τη φρούρηση των φυλακών. Ναι, το είπα εγώ, τα είπα λίγο στην αρχή, τα είπα λίγο βιαστικά. Η φρούρηση των φυλακών αυτών, η εξωτερική και στην περίμετρο αυτών όμως, δηλαδή σε μια περιοχή γύρω από τις φυλακές, όχι ακριβώς στην περίμετρο, δηλαδή την εξωτερική φρουρά, αλλά και σε ένα. Δεν ορίζεται όμως. Όχι, καθόλου δεν ορίζεται. Την αναλαμβάνει η αστυνομία και. Ναι, η αστυνομία. Και επίσης υπάρχουν και διάφορες διατάξεις μέσα, έτσι, αρκετά σε σχέση με τους κανόνες οπλοφορίας, σε σχέση με τα δικαιώματα των σοφρονιστικών και των μπάτσων που θα φυλάνε κτλ. Με τη χρήση των όπλων. Ναι, αυτό, με τη χρήση των όπλων. Αυτά παραμένουν βέβαια όπως τα είχαμε δει στην πρώτη ανάγνωση και είναι αρκετά ενδεικτικά για το τι σκοπεύουν να κάνουν. Ουσιαστικά οι τύπου γάμα φυλακές δεν έχουν να κάνουν με το κτίριο. Έχουν να κάνουν με δικαιώματα που έχουν οι σημερινοί κρατούμενοι φυλακές και που τα περιορίζει. Δεν παίρνει άδειες, δεν μπορεί να τηλεφωνήσει όταν είναι ανοιχτή η φυλακή να πάρει ένα τηλέφωνο. Σε τέτοια πράγματα δεν έχει να κάνει με το κτίριο επί της ουσίας. Κάθε φυλακή μπορεί να γίνει. Θέλω να πω σχετικά με την επικοινωνία που το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για να μπορεί ο κρατούμενος να κρατάει μια ισορροπία με το περιβάλλον του, το έξω. Το ερώτημα είναι το εξής. Απαγορεύουν τα κινητά τηλέφωνα. Έτσι. Μάθαμε όλοι μας ότι παρακολουθείται μέχρι και το τηλέφωνο του Πρωθυπουργού. Αν εγώ ήμουνα μια υπηρεσία που με ενδιέφερε το τι θα κάνει ο φυλακισμένος, αν θα δραπετεύσει, αν θα σκοτώσει, αν, θα έλεγα δώστε σε όλους δωρεάν ένα τηλέφωνο για να μπορώ να παρακολουθώ.
αφού ξέρουμε ότι παρακολουθούν και τα τηλέφωνα των φυλακών. Και μένει το ερώτημα, γιατί δεν το κάνουν. Εγώ θα απαντήσω ευθέως, διότι όλοι το ξέρουμε, αλλά δεν το συζητάμε. Ένα τηλέφωνο των 400 ευρώ κάνει 1500 μέσα στις φυλακές. Ποιος το βάζει και ποιος παίρνει τη μίζα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το να επικοινωνούμε εμείς με τους δικούς μας ανθρώπους μέσα στις φυλακές είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το τονίζω αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μια επικοινωνία για το τι συμβαίνει έξω ανά πάσα στιγμή. Θα πρέπει να είχαν και τηλέφωνα και υπολογιστές και τα πάντα. Όλα αυτά έχει τη δυνατότητα η σύγχρονη επιστήμη να τα παρακολουθεί κατά γράμμα και να καταγράφει ό,τι θέλει, να ξέρει τι συμβαίνει. Όπως απαγορεύονται τηλέφωνα, απαγορεύονται και άλλες ουσίες, οι οποίες είναι όλες μέσα στη φυλακή. Ποιος κερδίζει από εκεί? Αυτό δεν πρέπει να φοβηθούμε να το πούμε. Δεν πρέπει να φοβηθούμε να ελέγξουμε την κατάσταση. Είναι μερικοί μπράβοι μέσα, οι οποίοι ελέγχουν τα πάντα. Τα πάντα. Λοιπόν, αυτό θέλω να το βάλουμε στο μυαλό μας και εν πάση περιπτώσει να βρούμε έναν τρόπο να το ελέγξουμε. Οι άνθρωποι μέσα πρέπει να επικοινωνούν, είναι πάρα πολύ σημαντικό, και να ελεγχθούν αυτοί οι οποίοι κερδοσκοπούν και μέχρι σε ποιο βαθμό φτάνει. Διότι αυτό το νόμο τον έβγαλε ένας υπουργός. Γιατί τα απαγορεύει? Πρέπει να μας το εξηγήσει ο ίδιος. Δεν ξέρω πού φτάνουν οι μίζες. Ευχαριστώ. Τα κινητά απαγορεύονται γενικώς και συνολικά. Η πρωτοβουλία έχει ως πάγια θέση, για τα δικαιώματα των κρατουμένων έχει ως πάγια θέση της εδώ τα τελευταία χρόνια να επιτραπούν τα κινητά στις φυλακές. Βέβαια, τις δύο φορές που το έχουμε αναφέρει αυτό στο Υπουργείο, μας έχει απαντήσει γελώντας. Ναι, γιατί δεν διαφορετική υπουργή μεταξύ της. Υπάρχει από κάτω. Υπάρχει προφανέστατα το εμπόριο, δεν το συζητάμε αυτό. Είναι γνωστό ότι όχι μόνο οι σοφρονιστικοί διακινούν τα κινητά σε τιμές εξωφρενικές, αλλά οι ίδιοι άνθρωποι κάνουν ελέγχου στα κελιά, πιάνουν τα κινητά που έχουν αυτοί πουλήσει και τα ξαναπουλάνε. Γνωστό. Να πω κάτι ακόμα σε σχέση με τι. Ναι. Να πω κάτι ακόμα σε σχέση με το πόσο σημαντικό πράγμα είναι η επικοινωνία και το επισκεπτήριο και η επαφή με τους ανθρώπους τους δικούς σου, με το δικηγόρο σου, με τους φίλους σου, με ό,τι. Τις μέρες της απεργίας πείνας στον Κορυδαλό και στις υπόλοιπες φυλακές της Ελλάδας, οι σοφρονιστικοί έκαναν στάσεις εργασίας τις ώρες των επισκεπτηρίων. Έτσι. Είναι, το λέω γιατί αυτό ήταν ένα δείγμα, ας πούμε, του πόσο σημαντικό πράγμα είναι για όλα, για την οργάνωση του οποιοδήποτε πράγματος, αλλά και για την ψυχική κατάσταση του ανθρώπου, το να μιλάει με τους δικούς του, έτσι. Σε μια φάση δύσκολη για αυτούς, οι σοφρονιστικοί επέλεξαν, κινητοποίηση δηλαδή και απεργία πείνα, επέλεξαν να κάνουν στάσεις εργασίας στα επισκεπτήρια, να αποκόψουν δηλαδή τους ανθρώπους από την επικοινωνία με τους έξω. Πάρα πολύ σημαντικό είναι ο περιορισμός της επικοινωνίας με φορείς. Αυτό το είπε και αυτό στην αρχή, αλλά τα είπα κάπως περιορίζει και αυτό είναι πολύ χαρακτηριστικό το νομοσχέδιο, ενώ στην αρχή αναφερόταν σε ένα συνολικό περιορισμό της πρόσβασης και της επικοινωνίας και των μέσα με τους έξω και των έξω με τους μέσα. Τώρα κάνει με τις τελευταίες αλλαγές, κάνει μια διευκρίνηση και περιορίζει την πρόσβαση των φορέων στις φυλακές τύπου γάμα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Νομίζω ότι κάποιοι φορείς έχουν ήδη βγάλει διαμαρτυρία για αυτό το θέμα. Καλά, όχι ότι υπήρχε ποτέ καμιά τρομερή πρόσβαση των φορέων, έτσι να είμαστε και... Απλά τώρα το περιορίζει και θεσμικά. Ναι. Για το ζήτημα των φορέων πάντως, δεν ξέρω αν υπάρχουν πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για τις αλλαγές. Νομίζω ότι θα ήταν ανακόλουθο. Πρόσφατα ο συνήγορος του πολίτη ορίστηκε ο φορέας εποπτείας, ουσιαστικά ο οποίος έχει την δυνατότητα να μπει να κάνει αυτοψία μέσα σε χώρους κράτησης και όλο αυτό. Εξαιρείται. Okay. Λοιπόν, αυτό να το δούμε. Αλλά προσέξτε, εδώ πρόκειται για ουσιαστικά... Το δώσανε στο ξεκίνημα του 2014, το Μάρτιο του 2014. Έτσι, πρόκειται ουσιαστικά όμως για ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία μιας υποχρέωσης διεθνούς της Ελλάδας. Άρα λοιπόν, αν το νομοσχέδιο το συγκεκριμένο απαγορεύει τη συγκεκριμένη πρόσβαση,
νομίζω ότι θα υπάρχει ένα σοβαρό θέμα. Έτσι. Θα το δούμε πώς θα εξηγεί και επιφυλασσόμαστε βεβαίως να το δούμε. Διότι από τους συγγενείς και τους οικείους η ανάδειξη και δημοσιοποίηση τυχών ατασταλιών και παραβιάσεων του ίδιου του σοφρονιστικού δεν θα γίνει πιστευτή από το σύνολο της κοινωνίας έξω. Ένας θεσμικός φορέας θα μπορούσε να το αναδείξει πολύ καλύτερα και εξάλλου οι συγγενείς και δεν ξέρουν πάντα και πώς θα κινηθούν. Αυτό πρέπει να πολεμηθεί. Δεν θέλω να πω καμιά σοφία από τα φοβερά καινούριο. Το εξής θέλω να επισημάνω. Ότι αν δεν είχαμε όλα αυτά που μας συμβαίνουν στη ζωή μας, δηλαδή τα μνημόνια, την οικονομική πολιτική που μας έχει ισοπεδώσει, το ζήτημα αυτό θα ήταν από μόνο του συγκλονιστικό. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι αυτές οι αλλαγές που κάνουν είναι αλλαγές που μας πάνε αιώνες πίσω. Και αυτό δεν είναι, ξέρετε, καμιά φορά το λέμε, χρησιμοποιούμε βαρύκτοτες φράσεις και λέμε μας πάει εκατοντάδες χρόνια πίσω. Αυτό στην κυριολεξία μας πάει εκατοντάδες χρόνια πίσω. Είναι απίστευτο αυτό το οποίο συμβαίνει και πρέπει να το δούμε ως τέτοιο με όλες τις δυσκολίες που έχουμε για το πώς θα γίνει μια μεγάλη πλατιά και ουσιαστική, ας πούμε, διεκδίκηση. Δεν είναι εύκολο, το είδαμε. Δεν μπορεί να μαζεύονται 3.000, 4.000 στον δρόμο, αλλά να υπογράφουν ελάχιστοι άνθρωποι, οι διανοούμενοι να σιωπούν στη μεγάλη τους πλειοψηφία. Δεν θα έπρεπε να τους συγκλείσουμε εμείς. Από μόνο ότι θα έπρεπε να ξεσηκώσει τους διανοούμενους και να πούνε, ρε παιδιά, αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει και να κινητοποιηθούν οι ίδιοι. Θέλω να πω ότι πρέπει να γίνει περισσότερη δουλειά από την πλευρά μας για να πετύχουμε κάποια πράγματα. Το ότι φτάνουμε στο σημείο να λέμε τι καλά έφερε ο Υπουργός κάποιες αλλαγές, και το καταλαβαίνω γιατί και εγώ το αισθάνομαι, και να λέμε ότι εντάξει, οκ, okay, περιορίστηκε, μπορούμε να επικοινωνούμε με έναν τρόπο στα 2 χρόνια ή στα 4 από τα 8, στα 18 θα μπορεί να πάρει άδεια ο κρατούμενος, στα 18, και να το θεωρούμε κατά κάποιο τρόπο μία, ας πούμε, ναι, λέω τώρα, πώς πολλές φορές αισθανόμαστε ότι μπροστά στο τέλος, το λιγότερο τέλος είναι και καλό πράγμα. Είμαστε μπροστά σε ένα τεράστιο κίνδυνο, αυτό θέλω να πω, που θα χρειαστεί πάρα πολύ δουλειά για να ξαναγυρίσουμε το χρόνο προς τα δω και όχι προς τα πίσω. Δηλαδή να θέλει πάρα πολύ δουλειά. Τώρα, είπε η Ρόζα κάτι που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το επισημάνουμε για να ξέρουμε με ποιους θα πάμε και ποιους θα αφήσουμε. Διότι υπάρχει μία αίσθηση ότι σε αυτή την προσπάθεια πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα. Εγώ είμαι πάντα υπέρ των πλατιών πραγμάτων, των συμμαχιών κλπ. Αλλά να μην έχουμε αυταπάτες. Το ότι οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι επέλεξαν για άλλη μια φορά, αλλά τώρα το επέλεξαν και συνειδητά, ξέρανε δηλαδή πότε το επιλέγουν, να κάνουν απεργία πάνω στην απεργία και να κάνουν απεργία συγκεκριμένα, όπως κάνουν πάντα, τις ώρες του επισκεπτηρίου, δηλαδή κάναν απεργία εναντίον των κρατουμένων. Έτσι, για να συνεννοηθούμε. Κάναν απεργία εναντίον των κρατουμένων. Δεν κάναν απεργία που να δυσκολέψει το κράτος καθόλου. Μια χαρά. Τι τους νοιάζει, τον νοιάζει τον Σαμαρά ή τον Αθανασίου, αν ο κρατούμενος χει, δει τη μάνα του ή όχι. Σκορδοκαήλα του. Όμως και τη μάνα, τον πατέρα και τον κρατούμενο, κρατούμενη, φυσικά τους αφορά τα μάλα. Αυτούς θίγει, θέλω να πω. Ότι έγινε ιστορία με τον κρατούμενο τον Καρέλη, αυτό το οποίο βγήκε και στο βίντεο και δεν άνοιξε μύτη, δηλαδή το θεωρήσαμε λίγο, θεωρήσαμε κοινωνία, όλοι μας σιωπήσαμε, υπήρχαν διαμαρτυρίες, αλλά όχι σημαντικές. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα, έτσι, δεν κατηγορώ κανένα προφανώς. Λέω και εμένα και εμάς, αν θέλετε, ότι δεν εξεγερθήκαμε με τον τρόπο που θα έπρεπε να εξεγερθούμε, ότι βρέθηκε ένας άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο νεκρός από τους υπαλλήλους του κράτους, έτσι, υπάλληλοι του κράτους ήταν οι συγκεκριμένοι, πληρώνονται από το κράτος. Δημόσια, μέσω του βίντεο, είδαμε αυτές τις σκηνές και δεν άνοιξε ρουθούνι, δεν ξεσηκώθηκε ο κόσμος, είναι πρόβλημα. Το ότι έχουμε ένα διάλογο ή θέλουμε να έχουμε ένα διάλογο μαζί τους επίσης είναι ένα ζήτημα. Ότι δεν μπορούμε
να θίξουμε τα ζητήματα αυτά και να πούμε ότι εδώ χρειάζεται μια σοβαρότατη τομή και ως προς το υπαλληλικό προσωπικό. Δεν μπορεί να είναι δολοφόνοι, βασανιστές μέσα στις φυλακές. Δεν μπορεί. Ακριβώς, δεν μπορεί. Άνθρωποι οι οποίοι έχουν την εκδίκηση, το μίσος, την απαδροπιά μέσα τους, δεν μπορεί. Εδώ έχουμε, μπορεί να έχουμε και άλλους, λέω, έχουμε ανθρώπους που ασχολούνται με τις φυλακές. Πάνω σε κάτι έχουμε ένα δάσκαλο στον Αυλώνα που εγώ τον ξέρω πολύ καλά, είναι εδώ, και ο οποίος έχει μια πολύ σημαντική προσφορά στον χώρο της παιδείας. Πόσες φορές έχουμε πει και εμείς ως πρωτοβουλία και όλοι οι υπόλοιποι ότι κοιτάξτε, αυτό έχει σημασία. Πόσους δασκάλους θα έχουμε, πόσους γιατρούς, πόσους κοινωνικούς λειτουργούς, πόσους κοινωνιολόγους, πόσους ανθρώπους οι οποίοι έχουν να προσφέρουν, έχουν να βοηθήσουν τους ανθρώπους και όχι πόσους δεσμοφύλακες. Εγώ πραγματικά αναρωτιέμαι, γιατί το συζητάμε ή δεν λέμε, τι πράγμα διεκδικούν οι συγχρονιστικοί υπάλληλοι και λένε είμαστε λίγοι, συνδικαλιστές. Καταρχήν ότι συνδικαλιστικό δεν είναι καλό. Ότι κινείται σε επίπεδο σωματείου κλπ. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να, ότι είναι υποστηρίξιμο. Και αναρωτιέμαι εγώ, γιατί είναι λίγοι οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι? Γιατί εγώ λέω ότι είναι πολλαπλάσιοι από το κανονικό. Πολλαπλάσιοι. Ας βάλουμε τον αριθμό των σοφρονιστικών υπαλλήλων και ας δούμε τον αριθμό των επιστημών, να το πω έτσι, των ανθρωπιστικών σπουδών, των ανθρώπων που μπορούν να προσφέρουν πραγματικά, των γιατρών κλπ. Πόσοι γιατροί, πόσοι σοφρονιστικοί. Είναι αστείο να συζητάμε και να λέμε τα δικαιώματα των σοφρονιστικών ή πόσοι λίγοι είναι και άρα να διεκδικήσουμε. Και πάμε τώρα στις φυλακές τύπου Γ, υψίστης ασφαλείας κλπ. Αυτό που κάνουν είναι κόβουν την ελπίδα. Πολύ ωραία υπόθηκε από τον Γιώργη που είπε ότι δεν είναι κτηριακό το θέμα. Δεν πάνε να φτιάξουν Αλκατράζ. Δεν κατασκευάζουν δηλαδή μια νέα φυλακή Αλκατράζ. Κόβουν τα δικαιώματα. Γι' αυτό είπαμε μας πάνε χρόνια πίσω, αιώνες πίσω. Και κυρίως κόβουν την ελπίδα. Ένας κρατούμενος ζει, αναπνέει, μπορεί να αντέξει, γιατί ελπίζει ότι σε 6 μήνες, 8 μήνες, σε ένα χρόνο, σε 1,5 χρόνο, σε 2 χρόνια θα μπορέσει να διεκδικήσει, να πάρει άδεια, να δει, να αναπνεύσει κλπ. Έτσι ζει. Κάνει μεροκάματα, αυτό το παλεύει, λέει, γιατί δεν μου δίνετε μεροκάματο. Διεκδικεί, ελπίζει δηλαδή. Αυτό λοιπόν τώρα είναι, τους κόβουν την ελπίδα. Και αυτό δεν πρέπει να γίνει επιτρεπτό. Δεν τελειώνει αύριο η ιστορία, αυτό θέλω να πω. Δεν θα τελειώσει αύριο η ιστορία, αλλά πρέπει να οργανωθεί με τέτοιο τρόπο η δράση όλων μας, τις πρωτοβουλίες, τα δικαιώματα των κρατουμένων και όλων των υπόλοιπων που ασχολούνται, οι γονείς και λοιπά των παιδιών, των κρατουμένων μέσα, να γίνει με τέτοιο τρόπο που να γίνει, όσο ξέρω ότι είναι δύσκολο, να γίνει κτήμα της ενός ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Δηλαδή να καταλάβουν ότι αυτό τους αφορά και οι ίδιοι κρατούμενοι. Προσέξτε, γιατί αυτό έχει γίνει, έχουν γίνει λάθη κατά τη γνώμη μου. Αν είμαστε σε μια συνέντευξη, θα το λέγα πιο αναλυτικά, τώρα το λέω πιο γενικά. Έχουν γίνει λάθη. Διότι περίπου καταγράφεται ότι αυτό αφορά κάποιους οι οποίοι έχουν σχέση με τρομοκρατία κλπ. Δεν είναι αλήθεια. Έχει περιγραφεί, αφορά πολλούς και αυτούς που δεν τους αφορά. Προσέξτε, αυτούς που δεν τους αφορά, που δεν θα πάνε άμεσα δομοκό ή δεν θα πάνε άμεσα στην ακτίνα, στο ειδικό τμήμα του Κορυδαλού ή του Μαλανδρίνου, που θα είναι τύπου γάμα, θα είναι υπό συνεχή απειλή. Όποιος είναι απίθαρχος, θα του λένε πρόσεξε καημένε, διότι ανά πάσα στιγμή περνάς δίπλα, νοητά. Δηλαδή, ανά πάσα στιγμή σου κόβουμε τα πάντα. Ανά πάσα στιγμή, υπό αυτή λοιπόν την έννοια, και μέσα στις φυλακές πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν αφορά μια συγκεκριμένη κατηγορία κρατουμένων, αλλά αφορά το σύνολο και άρα θα πρέπει και οι ίδιοι κρατούμενοι όλων των κατηγοριών αυτό να τα συνειδητοποιήσουν και να μην θεωρήσουν ότι κάποιοι έχουν την πρωτοκαθεδρία και κάποιοι όχι. Και εμείς πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ακριβώς αυτό, ότι αφορά το σύνολο των κρατουμένων και αφορά την ίδια την κοινωνία, τον πολιτισμό της, τον νομικό πολιτισμό, αυτά που λέμε συνήθως, και που αυτή τη φορά έχουν και πραγματική υπόσταση. Είναι πραγματικά, δεν υπερβάλλουμε, αλλά αυτό θέλει πολλή δουλειά. Πάνω σε αυτό που είπε ο Πάνος μόλις τώρα σχετικά με την ελπίδα, πιάστηκα από αυτή τη λέξη. Στο ίδιο πνεύμα καταστολής είναι και ουσιαστική σιγά σιγά κατάργηση των αγροτικών φυλακών. Λόγω ότι ο κρατούμενος εκεί αναπνέει,
λόγω ότι ο κρατούμενος εκεί έχει το αίσθημα της ελευθερίας, λόγω ότι πάρα πολλοί κρατούμενοι ζουν σε ημιελεύθερη κατάσταση έξω από το κλειστό τμήμα, λόγω ότι οι κρατούμενοι δημιουργούν, λόγω ότι οι κρατούμενοι παράγουν, λόγω ότι οι φυλακές παράγουν προϊόντα τα οποία τα πουλάνε σε άλλες φυλακές και σε φορείς, όπως στο η αγροτική φυλακή της Αγιάς στην Κρήτη. Οι κρατούμενοι αυτά που παράγουν τα πουλάνε στο ψυχιατρίο, γιατί έχει και ζαχαροπλαστείο με κέικ, με 1000 γλυκίσματα, με 1000 αρτοσκευάσματα. Τα πουλάνε στο ψυχιατρίο των Χανίων, τα πουλάνε στο γεροκομείο των Χανίων, τα πουλάνε σε παιδικούς σταθμούς, τα πουλάνε στο νοσοκομείο των Χανίων. Δηλαδή οι αγροτικές φυλακές γίνονται ένα με την κοινωνία. Εκεί υπάρχει ελπίδα. Μέσα στο πνεύμα της καταστολής που επικρατεί στην ίν πολιτική ηγεσία και στην ίν κυβέρνηση είναι αυτό, καταστολή στην καταστολή. Και οι αγροτικές φυλακές, λόγω ότι τις θεωρούν πολύ ευνοϊκές, περνάνε καλά οι κρατούμενοι. Όχι, πρέπει να τις καταργήσουμε. Αυτό είναι το πνεύμα, ότι πρέπει και αυτές σιγά σιγά να καταργηθούν. Ήδη έβαλε χέρι, όπως σας είπα και προηγουμένως, πρέπει να καταργηθεί η ελπίδα. Όχι, απαντάμε ναι στη δημιουργία κι άλλων αγροτικών φυλακών, ναι στην αξιοπρέπεια των κρατουμένων, ναι στα ανθρώπινα δικαιώματα, ναι στην ημιελεύθερη διαβίωση, ναι στους εναλλακτικούς τρόπους έκτησης των ποινών. Ο Πάνος τώρα μιλώντας έβαλε και το θέμα, νομίζω το κατεξοχήν θέμα της συζήτησης, δηλαδή τι μπορούμε να κάνουμε σε σχέση με όλα αυτά που κουβεντιάσαμε πριν. Όντως τα πράγματα δεν τελειώνουν αύριο. Βέβαια, πολύ ευχάριστο θα ήταν να υπήρχε αυτή τη στιγμή που κάναμε αυτή την κουβέντα ένα κίνημα σε ανάπτυξη ενάντια στις φυλακές τύπου Γάμα. Νομίζω ότι μόλις έχει αρχίσει το ζήτημα να γίνεται γνωστό ευρύτερα στην κοινωνία και βοήθησε και η κινητοποίηση των κρατουμένων και η απεργία πείνας, δηλαδή βοήθησε πολύ σε αυτό να γίνει πιο γνωστό. Και τώρα μόλις δηλαδή με τη συζήτηση στη Βουλή το λέει και το γράφει καμιά εφημερίδα, το λέει και κανένα κανάλι, έχει αρχίσει να ακούγεται λίγο το ζήτημα. Νομίζω ότι την ψήφιση δύσκολα θα την αποφύγουμε τώρα, έτσι, για να είμαστε μεταξύ μας ειλικρινείς. Υπάρχουν όμως ζητήματα που θα παιχτούν και στον κανονισμό τον εσωτερικό που θα ορίσει μια σειρά από πράγματα και βέβαια στην εφαρμογή του ίδιου του νόμου στην πράξη. Σε αυτό θα θέλαμε και εμείς να γίνει περισσότερη κουβέντα για το τι μπορούμε να κάνουμε. Όντως, έβαλε ένα ζήτημα ο Πάνος, το είχα πει και εγώ αρχικά, αυτό το ποιους αφορά αυτό το νομοσχέδιο, είναι πολύ σημαντικό αυτό να γίνει κατανοητό σε όλους, εντός και εκτός της φυλακής. Αφορά πολύ περισσότερο κόσμο από αυτόν που επικοινωνιακά και σκοπίμως το Υπουργείο διαδίδει, ας πούμε, ότι αφορά. Στη διάρκεια της κινητοποίησης, της απεργίας πείνας μέσα στις φυλακές, πολύ σοφρονιστικοί πλησίαζαν τους κρατούμενους και τους λέγανε «Μην ασχολείστε, δεν αφορά εσάς, αφορά τους τρομοκράτες, μην ασχολείστε». Ναι, αλλά εδώ θέλω να προσθέσω ότι αυτό γίνεται, αυτό... Αυτό όμως κυρίως συμβαίνει γιατί και το κράτος και το Υπουργείο έχει μία εικόνα τι εστί κρατούμενος, πώς χειραγωγείται και με ποιους τρόπους μπορεί να αξιοποιήσει την αξιοπρέπειά του και να την καταστήλει. Δεν είναι τυχαίο, έχει γίνει με μελέτη αυτό το πράγμα. Επομένως πιστεύω ότι εδώ είναι μία αντίφαση. Ναι, μεν αφορά τον ευρύτερο πληθυσμό των φυλακών, όλους τους απίθαρχους, ενδυνάμει κρατουμένους, τους αξιοπρεπείς θα έλεγα εγώ, και όλους αυτούς τους οποίους με τον εκφοβισμό μπορεί να χειραγωγήσει εύκολα υπό την απειλή της μεταγωγής σε μία φυλακή τύπου Γάμα. Εκεί ουσιαστικά επανέρχεται
ότι τελικά αφορά μια πολύ μικρή κατηγορία ανθρώπων, είτε λόγω ιδεολογικής τοποθέτησης, που η ίδια η ιδεολογική τοποθέτηση βάζει πάνω απ' όλα την αξιοπρέπεια του ανθρώπου γενικότερα, είτε γιατί μέσα στη φυλακή έχει συνειδητοποιήσει και κάποια άλλα πράγματα και είναι διατεθειμένος να ενώσει, να διαθέσει τον εαυτό του στον κοινό αγώνα. Επομένως, αυτό είναι ένα κομμάτι που θέλει πάρα πολύ δουλειά και από τους έξω και από τους μέσα, και πρέπει να αναδειχθεί ότι η ελπίδα δεν μπορεί να είναι χωρίς τη διατήρηση της αξιοπρέπειας. Διαφορετικά, η ελπίδα του να μην πας στη φυλακή γάμα με τη ρουφιανιά, με την υπακοή, με το να κλείνεις τα μάτια και να λες ναι, δεν υπάρχουν προβλήματα, όλα είναι καλά και ωραία, δεν είναι ελπίδα. Θα σας αλλάξω λίγο το κλίμα, γιατί έχω και μία διαφορετική άποψη. Μιλάμε συνέχεια για τους φυλακισμένους, τους έξω κτλ. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι αυτός ο νόμος απευθύνεται λίγο στους μέσα και πολύ στους έξω. Απ' την άλλη την πλευρά, γιατί γίνεται αυτό. Πιστεύω ότι η πολιτική, η οικονομική και το κοινωνικό ενδιαφέρον των κυβερνήσεων θα σκληρύνουν πάρα πολύ και δημιουργούν αναχώματα. Κάνουν αυτή τη στιγμή οχυρωματικά έργα. Δεν ξέρω πόσοι από όσους ενδιαφέρονται θυμώνται ότι έχουν γίνει κάποιες δυνάμεις στρατιωτικο-αστυνομικές που έχουν κάνει και ασκήσεις στο Κιλκί, θυμόμαστε, και λέγανε τις άμεσες επέμβασεις. Έχουν γίνει σε όλα τα κράτη. Και νομίζω είναι καθ' υπόδειξη του ΝΑΤΟ. Λένε ότι αυτές θα επεμβαίνουν όπου χρειάζεται άμεσα. Εγώ θεωρώ ότι περιμένουν χειρότερες αντιδράσεις από τους λαούς, επειδή συνέχεια το πλούτο συγκεντρώνει την άγρια ταξική η κοινωνία. Δεν υπάρχει σε κανένα μέρος του πλανήτη δημοκρατία, σε κανένα μέρος, και όποιος πιστεύει κάτι άλλο θέλω να μου το υποσημειώσει αυτό το πράγμα, είναι οικονομική ολιγαρχία παντού, και ακόμη και σε αυτή την κρίση ξέρουμε ότι κέρδισαν τεράστια κέρδη. Επομένως, ετοιμάζουν αναχώματα, ετοιμάζουν οχυρωματικά έργα που θα τρομάξουν τους λαούς για να μην μπορέσουν να αντιδράσουν. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Να ενδιαφερόμαστε για τους δικούς μας μέσα, όσοι έχουν δικούς μας και όσοι έχουν το ενδιαφέρον να το διατηρήσουν, αλλά να βλέπουν και λίγο πιο μακριά. Λίγο πιο μακριά. Θα σκληρύνουν κι άλλο τα μέτρα. Και φοβόνται αντιδράσεις. Οπότε θα έχουμε τις φυλακές γάμα για αυτούς τους ανθρώπους. Όλους. Όχι μόνο για αυτούς οι οποίοι δεν πληρώνουν την εφορία και κάποια στιγμή μπορούν να πούν και στο φύλακα άσε με ήσυχο, και ξαφνικά από 2.000 που χρωστάει στην εφορία είπε άσε με ήσυχο στο φύλακα και πήγε στις γάμα. Λοιπόν, δεν υπάρχουν και τέτοια πράγματα περιφερικά. Αυτός θα καθορίζει το χώρο που θα λειτουργούν. Δηλαδή μπορεί να πει αυτός ότι εγώ θεωρώ επικίνδυνη όλη την Αττική. Και ξαφνικά θα βλέπουμε κάτω από το σπίτι μας, στα πετράλωνα, να τρέχουν, να κυνηγάνε και πυροβολάνε κάποιον. Οι δυνάμεις που θα ελέγχει μόνο αυτός και δεν θα δίνουν λογαριασμό σε κανένα. Είναι πολλά τα θέματα που πρέπει να κοιτάξουν. Και πόσο προσπαθούν να τρομοκρατήσουν τους έξω. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τον προηγούμενο ομιλητή. Πράγματι, αυτό το νομοσχέδιο, χρησιμοποιώντας τους κρατούμενους, στρέφεται προς την κοινωνία. Θέλει να δημιουργήσει άθλιες συνθήκες, και είναι οι συνθήκες που θα δημιουργηθούν αθλιότερες από αυτές που υπάρχουν. Και δυστυχώς, η σκέψη και το βλέμμα δεν βρίσκεται μέσα στις φυλακές. Η σκέψη και το βλέμμα είναι έξω από τις φυλακές. Δεν θέλω να επεκταθώ, και ο Πάνος μίλησε για αυτά τα πράγματα και ο προηγούμενος. Μπορεί να θεωρηθεί αυτά που είπε μόλις τώρα ο φίλος από εδώ, ότι είναι κάπως επιστημονικής φαντασίας. Δεν είναι επιστημονική φαντασία, είναι μπροστά μας και φοβάμαι ότι θα τα αντιμετωπίσουμε στο άμεσο μέλλον, όχι στο πολύ μακρινό μέλλον, στο μέλλον των επόμενων μηνών ίσως. Ξέχωρα από αυτό, ήθελα να βάλω και μία άλλη διάσταση, την οποία λίγο πολύ την είπαμε, αλλά οφείλω να την θεωρήσω.
Είμαι ένας άνθρωπος που έχω ασχοληθεί πάνω από 20 χρόνια με την εκπαίδευση στις φυλακές. Έχω προσπαθήσει να πείσω τους μαθητές μου, τους κρατούμενους μαθητές μου, ότι πρέπει να προσπαθήσουν, πρέπει να αγωνιστούν, πρέπει να μορφωθούν, πρέπει να δείξουν κάτι παραπάνω για την δική τους τη ζωή και για το μέλλον τους. Πολλές φορές έχω μεγάλες αντιρρήσεις από αυτούς, με την έννοια γιατί είναι δάσκαλοι, τι πρόκειται να γίνει. Προσπαθώ να τους δώσω κίνητρα. Προσπαθώ να πιέσω όχι μόνο τις δικές τους τις σκέψεις, αλλά και τις σκέψεις των υπευθύνων, ότι πρέπει να δώσουν τα κίνητρα εκείνα για να μπορούν να πιστέψουν και να προσπαθήσουν σε κάτι. Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία χρόνων και πίστευα ότι χρόνο με το χρόνο όλο και κάτι περισσότερο γίνεται. Η Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκανε πρόταση για το ποινικό μητρό, παραδείγματος χάρη, των κρατουμένων, των ανήλικων και των νεαρών κρατούμενων, με την λογική ότι γιατί ρε δάσκαλε να πιέσω να περάσω στο πανεπιστήμιο, αφού όταν θα βγω και θα ζητήσω δουλειά ως οικονομικός επιστήμιος θα μου πούνε ποιο είναι το ποινικό σου μητρό και αυτόματα δεν θα βρω κάποια άλλη δουλειά παρά μόνο ως εργάτη στο Δήμο. Η πρόταση που έκανα και που την δέχτηκε την Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πάει προς την κατεύθυνση αυτή. Δεν έχει όμως υλοποιηθεί, δεν έχει γίνει νόμος του κράτους ακόμα. Μια μεγάλη προσπάθεια έγινε στην αναμόρφωση του σοφρονιστικού κώδικα, όπου και ο ίδιος ο σοφρονιστικός κώδικας που υπάρχει, μη σας κάνει εντύπωση, είναι αρκετά καλός, απλά δεν εφαρμόζεται. Ο επόμενος που συζητήθηκε στη Βουλή περιέχει ακόμα καλύτερες διατάξεις, μόνο που και αυτός είναι σε ένα σιρτάρι και δεν έχει εμφανιστεί πουθενά. Ενώ έχει περάσει και από την Επιτροπή της Βουλής και από την Διακομματική Επιτροπή, έχουν συμφωνήσει όλα τα κόμματα στις διατάξεις τους και ακόμα βρίσκεται στο σιρτάρι. Μέσα σε αυτό το καινούριο, το υποψήφιση νομοσχέδιο του σοφρονιστικού κώδικα, υπάρχουν και ορισμένες διατάξεις που βοηθούν την εκπαίδευση στη φυλακή. Αυτό είναι που κυρίως με αφορά. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορούσε ο εισαγγελέας να δώσει άδεια για παρακολούθηση στη Βουλή των Εφήβων μαθητή μου που είχε πάρει αυτό το δικαίωμα από τους κείμενους νόμους και τις διατάξεις, γιατί δεν προβλεπόταν στο σοφρονιστικό κώδικα. Ο καινούριος, αν ψηφιστεί, θα προβλεπόταν και θα μπορούσε να πάει. Η ελπίδα λοιπόν που είχαμε ότι θα συμβεί μέχρι τώρα δεν έχει έρθει, και όχι μόνο δεν έχει έρθει, αλλά με αυτό που περιγράφεται προηγουμένως, που δεν χρειάζεται να τα ξαναπώ εγώ, και με τις διατάξεις όλες του νέου νομοσχεδίου τύπου γάμα, τα πράγματα πηγαίνουν πολύ πίσω. Είναι αλήθεια αυτό που είπε ο Πάνος, ότι έχουμε να κάνουμε, να γυρίσουμε πίσω εκατοντάδες χρόνια. Ίσως όχι τόσο πολλά, μπορεί και δεκαετίες. Θα ήταν ένα φασιστικής εμπνεύσεως νομοσχέδιο, άρα θα μπορούσε να ήταν ένα νομοσχέδιο του 30 και του 40, σε μια χώρα όπως ήταν η Ιταλία του Μουσολίνη ή η Γερμανία του Χίτλερ. Δεν είναι αριστερές τοποθετήσεις, είναι γνώμες και απόψεις που τις έχουν όλοι οι υγειοσκεπτόμενοι άνθρωποι σε αυτήν τη χώρα. Μία άλλη διάσταση που θέλω να δώσω είναι ότι φέτος στον Αυλώνα καταφέραμε, όπως κάθε χρόνο, να έχουμε και κάποιους υποψήφιους για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Αυτοί οι υποψήφοι έχουν πάρει τα αποτελέσματά τους και λογικά, βάσει των αποτελεσμάτων, κάποιοι από αυτούς το Σεπτέμβριο, τέλη Αυγούστου που θα βγουν τα αποτελέσματα θα είναι φοιτητές. Κάθε χρόνο με τις ήδη υπάρχουσες διατάξεις κάνουμε έναν αγώνα να δούμε πώς αυτός ο κρατούμενος και φοιτητής πλέον θα μπορέσει να παρακολουθήσει τη σχολή του. Και όπως ξέρετε πολύ καλά, είναι απόφαση ενός συμβουλίου το αν θα βγει να πάρει το δρόμο προς το πανεπιστήμιο για να κάνει τις εξετάσεις του ή για να παρακολουθήσει τα μαθήματά του. Δίνω και αυτή τη διάσταση. Φανταστείτε ότι δεν αποκλείεται
το Σεπτέμβριο κάποιοι από τους μαθητές μου που θα είναι φοιτητές θα πρέπει να πάνε στις φυλακές τύπου Γάμα. Και εκτός των άλλων θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και την διάσταση της εκπαίδευσής τους και τη διάσταση της άδειας από ποιον και από πούς και ποιος θα δώσει αυτή την ιδιότητα. Να μπορέσει αυτό το παιδί που αγωνίστηκε, που παρά τις δύσκολες προσπάθειες κατάφερε να δώσει εξετάσεις, κατάφερε να πετύχει, κατάφερε να γράψει έτσι όπως έπρεπε για να έχει μια καλή επιτυχία και τώρα θα πρέπει να του πούμε δεν μπορείς να παρακολουθήσεις το Πανεπιστήμιο ή τουλάχιστον θα πρέπει να πούμε όλοι μαζί πρέπει να του δώσουμε το δικαίωμα να παρακολουθήσει το Πανεπιστήμιο, πρέπει να δώσουμε το δικαίωμα σε όλα τα παιδιά που κατάφεραν να έχουν αυτή την επιτυχία να παρακολουθήσουν το Πανεπιστήμιο και να δώσουμε και το δικαίωμα σε αυτούς που έρχονται, γιατί έχω και μαθητές στη Β' Λυκείου, στην Α' Λυκείου και αυτοί που θα έρθουν στο μέλλον, να ελπίζουν ότι όταν τους κάνω μάθημα μαζί με τους συναδέλφους μου, τους άλλους καθηγητές, για να προσπαθήσουν να βγάλουν το Λύκειο να δώσουν στο Πανεπιστήμιο, έχει ουσία και έχει νόημα. Πρέπει η ελπίδα να παραμείνει και να την έχουν μπροστά τους για να μπορούν να αγωνίζονται. Ιωάννα τώρα, να πω μόνο σε σχέση με το σοφρονιστικό που αναφέρατε ότι ο Υπουργός την πρώτη και τελευταία φορά που τον συναντήσαμε μας είπε «Α, ναι, είναι καλός είναι αυτός ο νόμος, τον έχω δει, θα φτιάξουμε μια επιτροπή να τον ξαναδούμε». Αυτό ήταν για το σοφρονιστικό, ο οποίος όπως είπατε είναι καταληγμένος, συμφωνημένος, έτοιμος κτλ. Έτοιμος νόμος προς ψήφιση. Είπε, εντάξει, θα κάνουμε μια επιτροπή κάποτε, ποτέ δεν. Και σε σχέση με το συγκεκριμένο ζήτημα της εκπαίδευσης στις φυλακές τύπου Γάμα, κάθε μάχη, μικρή, μεγάλη, θα δοθεί, γι' αυτό λέμε δεν τελειώνουν τα πράγματα εδώ, θα δοθεί μάχη χωριστά για να πάνε τα παιδιά αυτά στο πανεπιστήμιο όσα είναι, αυτά που είναι. Έχουμε μπροστά μας εννοώ αγώνα και συνολικό και επιμέρους. Όλα τα αιτήματα είναι, γκρεμίζουν ένα κομματάκι. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς που είμαστε σήμερα εδώ είμαστε ενάντια στις φυλακές γενικώς. Και έχουμε φτάσει να συζητάμε να μην υπάρξουν χειρότερες ακόμα φυλακές. Έχουμε φτάσει να συζητάμε να μην υπάρξουν άνθρωποι που θα τους θάβουν ζωντανούς, γιατί το νομοσχέδιο αυτό προβλέπει. Για ένα αόριστο διάστημα θα είναι κάποιοι άνθρωποι θαμμένοι ζωντανοί με απόφαση ενός μόνο ανθρώπου. Δεν είναι μια απόφαση που παίρνετε σε μια δικαστική αίθουσα που και να ήταν πάλι θα διαφωνούσαμε, αλλά είναι απόφαση ενός μόνο ανθρώπου και με εισήγηση του Υπουργού. Για να καταλάβουμε δηλαδή, ο Υπουργός θα λέει εγώ σήμερα ξύπνησα και θεωρώ ότι πρέπει να πάει αυτός, αυτός και αυτός στην τύπου Γάμα και έχει αυτό το δικαίωμα και θα το κάνει και θα το εφαρμόσει. Τώρα από εκεί πέρα, αύριο ή μεθαύριο, κατά πάσα πιθανότητα θα ψηφιστεί ο νόμος. Προσωπικά δεν έχω καμία ψευδαίσθηση ότι δεν θα περάσει ο νόμος. Άρα θα συζητάμε για ένα νόμο του κράτους. Η άποψή μου είναι ότι οι πρώτοι που θα πάρουν μεταγωγή για αυτές τις φυλακές τύπου Γάμα είναι αυτοί που αυτοπροσδιορίζονται ως πολιτικοί κρατούμενοι. Γιατί είναι το εύκολο για τον Υπουργό να πάει πρώτα αυτούς και αυτούς που πρωτοστατούν στις κινητοποιήσεις. Μιλώντας με αρκετούς κρατούμενους, οι περισσότεροι έχουν δηλώσει ότι θα αρνηθούν τη μεταγωγή. Που σημαίνει ότι δεν θα πάνε όρθιοι αυτοί οι άνθρωποι στη φυλακή τύπου Γάμα. Άρα αυτό που πρέπει εμείς να δούμε, γι' αυτό λέμε και ξαναλέμε ότι ο αγώνας συνεχίζεται, είναι όταν θα φτάσουν να υλοποιήσουν το όραμά τους και όταν φτάσουν να ξυλοκοπούν ανθρώπους για να τους μεταφέρουν στη φυλακή τύπου Γάμα, γιατί με την βούλησή τους δεν θα πάνε, εμείς τι θέση θα έχουμε, πόσοι άνθρωποι θα είμαστε στον δρόμο, πόσοι άνθρωποι θα είναι αυτοί που θα ανατρέψουν στην ουσία το νομοσχέδιο. Και θέλω να προσθέσω και εγώ τα... με αυτά που είπε η Ιωάννα μου έδωσε μπάσα να πω ότι λέμε φυλακές τύπου Γάμα και πιο πριν η Πόπη είπε ότι οι φορείς μπήκανε το 2014 στις δικαστικές φυλακές.
Παρ' όλα αυτά, μια πληροφόρηση όσων είχαν συγγενείς μέσα στις φυλακές υπήρχε για το τι συμβαίνει μέσα στις φυλακές και βγαίνοντας κάποιοι με άδειες, ήξερε ο κόσμος πάνω κάτω τι συμβαίνει μέσα στις φυλακές. Στις φυλακές τύπου γάμα η επικοινωνία θα είναι πολύ δύσκολη και αν φανταστώ με αυτά που συμβαίνουν στις πιο σκληρές φυλακές έξω, δεν θα μπορεί ο κρατούμενος να τηλεφωνήσει μόνος του. Οπότε δεν θα μπορεί και να πει αυτά που θέλει και δεν θα ξέρουμε τι γίνεται μέσα εκεί καθόλου. Οι φυλακές δηλαδή τύπου γάμα δεν θα ξέρουμε τι σημαίνει πραγματικά για ένα κρατούμενο και θα αργήσουμε να μάθουμε πολύ, έστω και για τις πρώτες πληροφορίες. Αυτό είναι. Αυτό που θέλω να πω, ανεξάρτητα από το τι θα κάνουν, από το τι θα κάνουν οι φυλακισμένοι μέσα, πρέπει εκεί που πρέπει εμείς να μείνουμε και θα συμφωνήσω με τον Γιάννη στα περισσότερα που είπε, είναι να πείσουμε την κοινωνία ότι είναι εν δυνάμει φυλακισμένοι για να τους κάνουμε δικό τους το πρόβλημα, γιατί είναι αυτό, είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι μόνο οι φυλακές, είναι τα στρατόπεδα που φτιάχνουν συνέχεια, όχι μόνο στρατόπεδα για μετανάστες, για κάθε μειονότητα, για οτιδήποτε θεωρείται σκουπίδι για το κράτος, για οτιδήποτε θεωρείται εκμεταλλεύσιμο για το κράτος με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, αν δηλαδή ένα κίνημα δεν στηριχτεί στο να πλησιάσουμε τους ανθρώπους και να τους πούμε με στοιχεία και με επιχειρήματα ότι είναι εν δυνάμει φυλακισμένοι, να τους φέρουμε το πρόβλημα στην πόρτα τους, δεν πρόκειται να μας ακολουθήσει κανείς. Θα είμαστε συνέχεια στις πορείες έτσι από εδώ και από εκεί και δεν θα μας ακούει κανένας. Ανεξάρτητα από το τι θα κάνουν μέσα, λέμε για τους έξω. Επίσης, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αυτό, όλο αυτό το νομοσχέδιο δεν εφαρμόζεται μόνο στους πολιτικούς κρατούμενους, όπως σωστά είπατε προηγούμενα, εφαρμόζεται και σε άλλες ομάδες κρατουμένων, εφαρμόζεται σε κάθε κρατούμενο που θα σηκώσει κεφάλι, αλλά δεν εφαρμόζεται στους χρυσαυγίτες. Υπάρχουν κάποιες ειδικές διατάξεις, δηλαδή αυτό που είδαμε τις τελευταίες μέρες φυλάκιση κατοίκων δεν έχει ξαναγίνει για κανέναν άλλο κρατούμενο. Και ναι, να κάνουμε, να τα λέμε όλα όμως, έτσι, για να φέρνουμε μπροστά στην κοινωνία την πραγματική εικόνα. Όχι ότι είμαστε κάποιοι που εντάξει δεν θέλουμε τις φυλακές και κατά συνέπεια δεν θέλουμε και αυτό το νομοσχέδιο. Αυτά τα λίγα. Άλλος, άλλη να μιλήσει, θέλει. Μία, έλα. Σε 5 λεπτά στον χώρο των προβολών ξεκινάνε. Τέχνη και μίμη, οι Βραζιλιάνοι στην Ελλάδα. Σε σχέση με τη διπλή μου ιδιότητα και ως εργαζόμενη στο ΚΙΘΕΑ και ως μέλος του ΚΟΣΟΥ της Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, εμείς δραστηριοποιούμαστε εκεί από το 1988 και συνεχίζοντας αυτό που έλεγε και ο Πάνος προηγουμένως και εσείς από τον Αυλώνα, αν δεν μπορέσουμε όλοι μαζί να συντονιστούμε όλοι όσοι δραστηριοποιούμαστε που αφορά το υγιές κομμάτι και την εφαρμογή ουσιαστικά θετικών μέτρων και θετικών παρεμβάσεων για όλους τους ανθρώπους που είναι εκεί και πραγματικά να το πρωτοφωνάξουμε αυτό, ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο μιλάμε για ένα υγιή σοφρονισμό, παρότι η λέξη είναι κάπως έτσι και αλλιώς μόνη της. Και πραγματικά έχουμε γυρίσει πάρα πολλά χρόνια πίσω, παρότι και με τη δική μας φροντίδα από το ΚΙΘΕΑ που συμμετείχαμε και στο ΚΕΣ στις τελευταίες θητείες του και με πάρα πολύ καλά αποτελέσματα στο πλαίσιο του σοφρονιστικού κώδικα, το οποίο πραγματικά δεν εφαρμόζεται. Και ενώ από την άλλη πλευρά, όσες φορές έχουν πάρει άνθρωποι δικοί μας από τις κοινότητες είτε από τη συμβουλευτική άδειες σε μεταγωγή και συμμετείχαν στα πλαίσια της θεραπείας τους, ποτέ δεν είχαμε άνθρωπο ο οποίος δεν επέστρεψε, να το θυμίσουμε, και ίσα ίσα ήταν μια υγιής διεργασία για τη μετάβασή τους, την κοινωνική τους επανένταξη, και όλα αυτά πραγματικά δεν ακούγονται από πουθενά.
και κανείς δεν τα συντονίζει και κανείς δεν θέλει να τα ακούσει. Και εμείς συνεχώς με πάρα πολύ κόπο το 99 που έγινε η πρώτη κοινότητα στις γυναικείες φυλακές μέχρι φέτος που πρόκειται να ξεκινήσει, ελπίζουμε, η τέταρτη στη Θεσσαλονίκη, στη Ιβατά και στην Κασάνδρα. Παρότι παραμένουμε υποστελεχωμένοι, παρότι παραμένουμε υπονομευμένοι οικονομικά και φυσικά κανείς δεν ενδιαφέρεται για το πώς θα στελεχωθούν όλες αυτές οι δράσεις και τι αποτελέσματα έχουμε, γιατί κανείς δεν δίνει σημασία σε αυτά τα νούμερα, αλλά δίνει στα άλλα. Και ενώ η εμπειρία από το εξωτερικό, από την εμπειρία που είχα στην Αμερική, μετά το 1978 που ξεκίνησαν οι πρώτες φυλακές υψής ασφαλείας εκεί και οι μελέτες οι πρόσφατες μετά την 25ετή ή 30ετή εμπειρία που είχαν έδειχναν ότι κανένα θετικό αποτέλεσμα δεν είχαν οι φυλακές υψής ασφαλείας στα πλαίσια του σοφρονισμού και στα πλαίσια της κοινωνικής εργασίας και στα πλαίσια της δημόσιας όχλησης και επικινδυνότητας. Τον αντίον, αυτό που ενισχύθηκε ήταν η ιδιωτεία των φυλακών επί της ουσίας, γιατί αυτές οι φυλακές κατέληξαν τουλάχιστον οι μισές πολιτείες να γίνουν ιδιωτικές, με ιδιωτικό στρατό ουσιαστικά προκειμένου να γίνεται η φύλαξη, δηλαδή ίδια συμφέροντα, και ταυτόχρονα η παρέμβαση σε σχέση με το υγειονομικό κομμάτι συνεχώς να γίνεται ανάθεση σε συγκεκριμένες εταιρείες, όπου πάλι οι άνθρωποι εκεί να μην λαμβάνουν, όχι στα πλαίσια της εκπαίδευσης ή της εργασίας προκειμένου για την κοινωνική τους επανένταξη, αλλά ούτε καν συνθήκες ασφάλειας σε επίπεδο της υγείας και της καθημερινότητάς τους. Και αυτό πάει να γίνει και εδώ, από ό,τι φαίνεται, σιγά σιγά, με τη νέα ανάθεση σε σχέση με τη φύλαξη της φυλακής του Δομοκού και με το Βραχιολάκι, όπου πάρα πολλά χρήματα κατανάθεση δίνονται προκειμένου για τη φύλαξή τους εντός και εκτός φυλακής. Οπότε, εάν πραγματικά δεν μπορέσουμε να δούμε όλοι οι φορείς που συνεργάζονται και δραστηριοποιούμαστε και είναι πραγματικά το θετικό μέρος αυτής της διεργασίας εκεί, δεν νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε κάτι διαφορετικό. Και όντως, Ιωάννα, πραγματικά δεν ξέρω αν είμαστε πάρα πολύ θετικοί για την έκβαση του νομοσχεδίου, αλλά οφείλουμε να συνεχίσουμε να το φωνάζουμε αυτό όμως. Αλλά και με δράσεις και συντονισμό. Και μπράβο, Γιώργη. Στον χώρο των προβολών. Και επειδή βρισκόμαστε στον χώρο του Αντιρατσιστικού Φεστιβάλ, νομίζω ότι είναι σημαντικό να δούμε ποιοι ουσιαστικά βρίσκονται σε αυτό το χώρο. Έτσι, είναι συνήθως οι άνθρωποι αυτοί, κατά βάση χωρίς δικαιώματα ή με περιορισμένα δικαιώματα. Μιλάμε για τους κρατούμενους, μιλάμε για τους μετανάστες, μιλάμε για κατηγορίες πολιτών που θεωρούνται ως να μην έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους τους υπόλοιπους. Άρα λοιπόν η αξία όμως και η σημασία της προστασίας των δικαιωμάτων είναι κυρίως αυτές οι ομάδες οι οποίες συνήθως βρίσκονται στο στόχαστρο να βρεθούν μπροστά. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία και σε συμβολικό πέρα του πολύ σημαντικού πρακτικού επίπεδου τα δικαιώματα αυτά να προστατεύονται με τη μέγιστη δυνατή προτεραιότητα. Θα συμφωνήσω απολύτως με τον κύριο Δαμιανό και τον κύριο Πάνο ότι πράγματι αυτό το νομοσχέδιο μας πάει πάρα πολλά χρόνια πίσω. Δεν έχει σημασία να τα προσδιορίσουμε, αν θα είναι η Ιταλία του Μουσολίνη ή πόσα ακριβώς χρόνια. Είναι γεγονός και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουν οι πάντες. Το νομοσχέδιο αυτό μας πισωγυρίζει σε επίπεδο συνολικά προστασίας των δικαιωμάτων. Και εδώ η αντίδραση πρέπει να είναι κέρια από όλους μας. Ο τρόπος που μπορεί να σκεφτεί ο καθένας μας μπορεί να είναι είτε περιορίζουν, ας πούμε, τη δυνατότητα πρόσβασης στους φορείς. Ας βομβαρδίσουμε τους φορείς. Μπορούμε να κατέβουμε στο δρόμο όσο περισσότεροι μπορούν να κατέβουν. Ας κατέβουμε στο δρόμο, ας εξαντλήσουμε οποιοδήποτε μέσο έχει η φαντασία μας για αυτόν τον αγώνα, αλλά κυρίως ας ρίξουμε στην πράξη, στην εφαρμογή του, αυτό το νομοσχέδιο που πράγματι θεωρώ ότι είμαστε μάλλον αδύναμοι να μην περάσει από τη Βουλή αύριο ή μεθαύριο. Αν δεν έχει κάποιος άλλος να πει κάτι άλλη, να πω ότι αύριο είναι η πρώτο ραντεβού αυτών των κινητοποιήσεων αντί στον νόμο, το πρώτο επόμενο εννοώ. Αύριο Δευτέρα 7 Ιουλίου, 6 το απόγευμα, στο Σύνταγμα, την ώρα που ξεκινάει η συζήτηση για το νομοσχέδιο μέσα στη Βουλή, καλούν μια σειρά από συλλογικότητες, η Ανοιχτή Συνέλευση Αναρχικών Εντοξιαστών ενάντια στις ειδικές συνθήκες κράτησης, η Πρωτοβουλία Αντίστασης και Αλληλεγγύης και άλλες ακόμα. Και καλά μας κουράγια για αυτά που ακολουθούν σε όλους μας.